Συνάδελφοι, πολλοί από εσάς μας ρωτήσανε χθες με τι συνθήκες βρεθήκαμε αντιμέτωποι. Η απάντηση που θα δώσω, φαντάζομαι και οι υπόλοιποι προσαρθέντες, ένας εξ αυτών ήμουνα και εγώ, είναι ότι ποτέ δεν φοβηθήκαμε. Και δεν φοβηθήκαμε για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι ξέρουμε ότι έχουμε ένα δίκαιο αγώνα. Ο δεύτερος, ακόμα πιο βασικός όμως, είναι ότι ξέραμε ότι είστε εσείς εδώ. Ξέραμε ότι ήσασταν έξω από το αστυνομικό τμήμα που έκλεισε η φωνή σας τόσες ώρες, που ακολούθως βγήκαμε οι πρώτοι προσαρθέντες και ξαναέκλεισε για τους επόμενους. Και ξέρουμε ότι όλοι πήραμε κουράγια από τη χθεσινή διαδικασία. Μια χθεσινή διαδικασία, συνάδελφοι, που αντικειμενικά δεν έχει άλλο ιστορικό προηγούμενο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν έχουμε ξαναδεί πάνω πλαμάτ να μπαίνουν ποτέ μέσα στη σχολή. Έχουμε δει να περικυκλώνουν κουράγιους χώρους. Είδαμε στην Πανεπιστημιούπολη το απαιτείται να πλησιάζουν τους φοιτητές και ενδεχομένως να μπαίνουν και μέσα, αλλά σε σχολή δεν έχουν πατήσει ξανά. Αυτό αποδεικνύει ένα πράγμα. Μας φοβούνται, συνάδελφοι. Εμείς δεν τους φοβόμαστε όμως. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα φοιτητές της νομικής Κομωτινής. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι κάστρο υποταγής η νομική Κομωτινής, αλλά η νομική Κομωτινής είναι κάστρο αγώνα. Κλείνοντας, συνάδελφοι, για να πάρουν το λόγο και άλλοι συνάδελφοι να μεταφέρουν τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους, θέλω να πω το εξής, ότι είμαστε εδώ υλοποιώντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Παρασκευής, που τόσο πολύ τσαλαπατήθηκε, είναι η αλήθεια, και βρισκόμαστε ακριβώς εδώ για να προχωρήσουμε το σχεδιασμό της και να υλοποιήσουμε αυτή τη Γενική Συνέλευση. Αυτή η Γενική Συνέλευση σημαίνει ότι σήμερα θα μαζευτούμε το βράδυ για μουσική βραδιά, για να μαζεύσουμε έσοδα, για να μπορέσουμε να πάμε στα προπήλαια που θα βουλιάξει όλη η χώρα εκεί, όλη η Γενική Συνέλευση, κάτω στο Σύνταγμα, για να διαδραλώσουμε μια φωνή